Φανταστικά κιόλας. Στούντιο, την περάσαμε εμείς. Έχει πολύ κόσμο μέσα. Η Θεσσαλονίκη δεν πάει καλά ακόμα. Πολύ με ζάχαρο και με πάχος είναι μέσα και είναι δύσκολα. Ελπίζω ότι θα πάνε καλά τα πράγματα. Μαθαίνω τα εμβόλια επισπεύδονται. Mm-hmm. Γίνονται και πήγαν και πολλές απορίες, μα πώς γίνεται. Η εξήγηση είναι, κάναμε ρεπορτάζ εδώ, γιατί με αυτά ασχολούμαστε. Όπως επί το πλήσω και με το ποδόσφαιρο, βέβαια, οπωσδήποτε. Mm-hmm. Πολλές εταιρείες μαζί κάνουν τις έρευνες και βοηθάει μια την άλλη ώστε ο χρόνος να γίνει πολύ πιο μικρός. Και έγινε και επίταξη. Χάθηκαν ζωές mm-hmm. από παράπλευρες ασθένειες που είχαν κτλ. Θα δούμε πώς θα πάει τα πράγματα. Αυστηρότητα υπάρχει στη Θεσσαλονίκη πάρα πολύ μεγάλη. Η αστυνομία πάρα πολύ δυνατά, δυναμικά. Θα δούμε, θα το ξεπεράσουμε πιστεύω. Τώρα φάμε τη σεζόν. Το ποδόσφαιρο θα νοσήσει και αυτό, γιατί ένα μάτς γίνεται, δύο δεν γίνονται κτλ. Εντάξει. Ήταν και η Εθνική τώρα που μας τράβηξε πίσω δύο εβδομάδες. Υπήρχε μια θλίψη του κοινού, γιατί όπως και να έχει το ζήτημα, το ποδόσφαιρο είναι παρηγοριά. Ξεχνιέσαι. Υπάρχουν πολλά που μπορεί να ξεχαστεί κάποιος. Το ποδόσφαιρο είναι το πιο ανέμακτο. Δηλαδή το να πιείς, να καπνίσεις θα σου κάνει κακό. Καμιά γκόμενα καλό είναι. Αλλά τώρα γκόμενα πού να πάει να βρει ο άλλος. Για να βρει γκόμενα ο άλλος και να είναι και παράνομη κιόλας, πρέπει εδώ στα μάξι σταματάει ο άλλος. Λέει ποια είναι αυτή. Λέει η γυναίκα μου. Χαρτιά, δίπλωμα, αυτά, ιστορίες να αποδείξει. Δηλαδή άμα έχεις καμιά γκόμενα στα μάξι, θα σε γράψουν. Μετά άμα σε γράψουν, σου λέει η άλλη στο σπίτι, γιατί σε γράψαν. Γιατί είχαν γκόμενα στα μάξι. Μπλέκ ιστορία να πούμε. Γιατί... Ευτράπελα πολλά γίνονται. Λοιπόν.